Πριν 22 μέρες, την Τετάρτη 22, την είχα βάλει στο Ιπποκράτειο. Μου είπε ο κύριος Κοκκινόπουλος, Ηλίας, ότι πρέπει να χειρουργηθεί, γιατί έχει κάποια στένωση της αορτής. Εγώ στηρίχθηκα στα χέρια του, την πήγα μέσα στο νοσοκομείο. Μου λέει, είχε πάθει μια ελαφριά κρίση και μου είπε πρέπει να τη χειρουργηθεί. Εντάξει, εντάξει, μπαίνει χειρουργείο η μητέρα μου και μου τη βγάζει φυτό. Δεν μου λέει όμως ότι έχει κίνδυνο να πάθει εγκεφαλικό από την εγχείρηση, ότι είναι 20% να γίνει καλά και 80% να μην γίνει. Αυτό δεν μου το είπε. Και όταν βγαίνει από το χειρουργείο μετά από 5 ώρες, ήταν φυτό. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Όπως και ακόμα σήμερα έχει μείνει φυτό. Εγώ επί 20 μέρες, 15 μέρες δεν μίλησα καθόλου. Δεν είπα τίποτα. Πήγαινα στην εντατική, την έβλεπα και έφευγα. Ήταν η μάνα μου μικρή. Πριν μία εβδομάδα ακριβώς, δηλαδή την περασμένη Τετάρτη, ένας κύριος εκεί που χειρούργησε έναν άρρωστό του πήγε να τον σκοτώσει. Του φώναζε ρε κερατά, θα σε σκοτώσω, μου έφαγε στον άνθρωπό μου. Εγώ τον πιάνω αυτό το κύριο, έχω και τα στοιχεία και μου λέει ότι είναι ψυχοπαθής και χειρουργεί μέσα στο Ιπποκράτειο. Τρέχω, από εκεί άρχισα τις ενέργειες κι εγώ, πριν δεν είχα κάνει τίποτα, γι' αυτό και δεν κουνήθηκα 20 μέρες, 15. Τρέχω, βρίσκω γιατρούς, πήγα, βρήκα τον Μοβογιάννη, βρήκα άλλους γιατρούς, τον Παπαϊωάννου και αυτά, να ρωτήσω τι γίνεται με αυτόν τον γιατρό, μέχρι και τις αποκλειστικές. Μου λένε, τον είχαν διώξει παλιά, λέει, από εδώ. Έχει πάρα πολλές μηνύσεις εναντίον του και έχει φάει 28 μήνες φυλακή και έχει πάρει αναστολή. Για ποιο λόγο? Για φόνους εξαμελίας. Αυτά μπορείτε να τα δείτε. Να πάτε στα δικαστήρια να τα δείτε. Στο εφετείο. Εξαμελίας φόνους έχει 28 μήνες. Α, δεν είναι με να με σκοτώσετε. Τα άμαθα, ας πούμε, εκθετικής πίεσης. Μέσα από το νοσοκομείο, ξέρει όλα. Πάνω στη δουλειά του. Επάνω στη δουλειά του, βέβαια. Εν τω μεταξύ, εκεί που έχω αγριέψει πάρα πολύ, πριν τρεις μέρες τώρα, προχθές δηλαδή, με πήραν από το νοσοκομείο, το ίδιο από την εντατική, και μου είπαν, ελάτε εδώ, αυτό είναι το δράμα, όχι μόνο ότι άφησε τη μάνα μου φυτό, αλλά έχει ένα μυστέρι και τη σκίζει τις φτέρνες και τις ανοίγει τις ρόγες και βγάζει αίμα. Είναι ψυχοπαθής και του αρέσει να βλέπει αίμα. Εγώ τρελαίνομαι και πάω εκεί στο νοσοκομείο, παίρνω δύο γιατρούς δικούς μου. Επί τόπου πήγαμε, είδαμε τις φτέρνες της, την αριστερή φτέρνα την έχει κάνει κομμάτια, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Και τον ρωτάει ο γιατρός ο δικός μου, τι κάνατε κύριε Κοκκινόπουλε, γιατί της ανοίξατε τη φτέρνα της κυρίας Αθανασάτου, και λέει δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό. Και μου απαντάει ο γιατρός μου ότι αυτό δεν έπρεπε να το κάνει. Και δεν έπρεπε να την αφήσει φυτό, γιατί πήρε αέρα την ώρα της εγχειρήσεως που την άνοιξε. Δεν ξέρει να κάνει εγχειρήσεις. Ο άνθρωπος είναι τρελός, είναι ψυχοπαθής. Ήταν στην Αμερική, ήρθε εδώ και βάζει ένα. Κάθε έχει τρομερά κρούσματα μέσα στο Ιπποκράτειο από θανάτους. Κάθε εβδομάδα έχει και δύο κρούσματα. Και τον αφήνουν και χειρουργία αρρώστους. Εν τω μεταξύ πήγα μέσα, έκλαιγα προχθές, φώναζα, τους έκανα φασαρία στην εντατική μέσα. Κατέβηκαν οι αδελφές, οι πυργινοί ήταν εκεί προϊσταμένοι, με ηρεμούσανε. Εχθές πάλι φασαρία έκανα, καθημερινώς κάνω φασαρία. Η ουσία είναι ότι τη μητέρα μου την έχει αφήσει φυτό και πάει καθημερινώς με ένα μυστέρι και τη σκίζει. Είναι ψυχοπαθής. Πιστέψτε με, δεν ξέρω, είναι ψυχοπαθής. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, το ρωτήσατε? Όταν του είπα εγώ γιατί το κάνεις αυτό, έμαθα ότι είσαι ψυχοπαθής, ότι έχεις δίκες, ναι, λέει έχω δίκες και έχω αθωωθεί. Αλλά εγώ μαθαίνω εχθές ότι δεν έχει αθωωθεί από τις δίκες. Αυτός ψέματα μου είπε και ήρθε προχθές μάλιστα στο σπίτι μου εδώ. Να με ηρεμήσει και να μου πει ηρεμήστε, δεν φταίω σε τίποτα, για να με καλμάρει. Ποιος φυγητής έρχεται σπίτι να δώσει, γιατί να έρθει στο σπίτι μου, πάνω πει ότι είναι ένοχος αυτό. Η μητέρα σας δικαιολογούσε, η κατάσταση της μητέρας σας δικαιολογούσε να έρθει σε αυτή την κατάσταση? Όχι, για μένα δεν τη δικαιολογούσε και τους δύο γιατρούς που πήγα και την είδανε μου λέει να τη φτάσει έτσι φυτό και όχι να μην καταλαβαίνει, την έτσι θα πεθάνει, δεν πρόκειται να ζήσει τώρα η μητέρα μου. Και αυτό, ακόμα και έτσι να ήταν, έπρεπε να μου πει πριν την εγχείρηση τους κινδύνους της. Ότι υπάρχει φόβος να πάθει κάτι που μου λέει δεν έχει κανένα φόβο, άσε να τη χειρουργήσω. Και μπαίνει στο χειρουργείο και μου τη βγάζει φυτό. Και αυτό είναι το λιγότερο. Το ότι πάει και τη σκίζει τις φτέρνες και ότι είναι ψυχοπαθής, τι άλλο να πω. Αυτά που μάθατε από συγγενείς άλλων αρρώστων. Βεβαίως, μπορώ να σας πω και τα ονόματα, δεν τα έχω όλα. Συγκεντρώσει, θα σας τα πω όμως. Τι ακριβώς μάθατε? Ότι έχει σκοτώσει κι άλλους ασθενείς. Ότι. Όχι ότι το κάνει εσκεμμένα, ότι δεν είναι στα καλά του άνθρωπος. Ότι είναι ψυχοπαθής. Δηλαδή, όταν θα πάτε στο Ιπποκράτειο και τους ρωτήσετε, όλοι τον λένε ψυχοπαθή. Δεν έχει καλό όνομα. Οι γιατροί τι σας είπαν?
Και οι άλλοι γιατροί μου λένε δεν μπορούμε να τον βγάλουμε από εδώ μέσα. Γίνονται φασαρίες, φεύγει και σε 2 χρόνια ξανάρχεται. Αν τον δείτε το ύφος του, φαίνεται ότι δεν είναι στα καλά. Του κάνει κάτι γκριμάτσες, κάνει κάτι αυτά. Δεν είναι καλά. Και τον αφήνουν μέσα στο Ιπποκράτειο και αν είναι δυνατό. Και έναν άνθρωπο, γιατί είμαι και εγώ μια γυναίκα χωρισμένη με 2 παιδιά και δεν είχα κανέναν άλλο στον κόσμο. Αυτή τη μάνα είχα που με στήριζε, μου τη σκότωσε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Και πήγα χθες στην εντατική, έκανα φασαρία, τους φώναξα, κατέβηκε ο κάτω γιατροί, κατέβηκαν ο Παπαϊωάννου ο γιατρός και αυτά και μου λέει ηρεμήστε, τα ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι να πω από εκεί και πέρα, πού να βρω το δίκαιο μου, πήγα στη εισαγγελέα, πάω τότε σε ιατροδικαστή, τώρα τους κατεβάζω όλους κάτω. Τι πρώτη δέστε να κάνετε. Θα πάρω εισαγγελική παραγγελία, να πάω ιατροδικαστή, να δει τις φτέρνες της αυτά που έχει κάνει, τις σκισμές. Και από εκεί και πέρα αφού θα πεθάνει η μάνα μου, τι άλλο να κάνω, μηνύσεις θα του κάνω. Η μητέρα σας έχει επαφή με το περιβάλλον, σας έχει μιλήσει καθόλου. Όχι. Από την ημέρα που τη χειρούργησε, τίποτα. Ούτε. Απλώς την τζιμπάς λίγο και κουνιέται λίγο. Αυτή είναι η επαφή που έχει. Φυτό την έχει αφήσει τελείως φυτό. Και άλλη μια κυρία έκλαιγε και μου λέει και εμένα τον άντρα μου 45 και άλλη μια 55. Λέει, μας τους έχει φάει όλους. Δηλαδή, πώς τον αφήνουν και χειρουργεί και πεθαίνει τον κόσμο. Δεν το καταλαβαίνω. Και έχει κυκλώματα, λέει, και μπορεί και τα σκεπάζει. Δεν είναι έτσι. Και ουσία είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή χάνω, έχασα τη μάνα μου. Και που είναι φυτό, τι να την κάνω. Και δεν καταλαβαίνει και πάω και δεν με γνωρίζει και δεν μου μιλάει. Τη μιλάω, την τσιμπάω, την κάνω, νεκρή είναι. Και πάμε να τη δείτε, δεν λέω ψέματα. Και αυτή τη στιγμή πήγα χθες, τη λέω μανούλα μου, τη φώναζα. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου. Και έκανε έτσι τα μάτια τη, ούτε καταλαβαίνει, τη έφυγε ένα δάκρυ. Δεν είναι αμαρτία λοιπόν να σκοτώνει τον κόσμο αυτό και τον αφήνουνε. Οι άλλοι γιατροί και οι νοσοκόμες εδώ τον βλέπουν να κάνει αυτά τα πράγματα. Του φωνάζουν και τους λέει μη μιλάτε γιατί αλλημονώ σας, εγώ κάνω τι θέλω εδώ μέσα. Του φώναξαν 2 αδελφές και αυτό το έμαθα και λένε να μην ανακατεύεστε, εγώ είμαι γιατρός εδώ μέσα στην εντατική και ό,τι θέλω κάνω. Το φοβόνται όλοι εκεί μέσα. Δεν το κατήγγειλαν στο πρόεδρο του νοσοκομείου. Όχι. Ή στην εισαγγελία. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Θα πω ψέματα, δεν ξέρω. Οι άλλοι συγγενείς των αρρώστων που χειρούργησε ο κ. Κοκκινόπουλος, τι έκαναν. Έκανε κάποιες ενέργειες για να το καταγγείλουν. Του κάνανε μηνύσεις κι αυτοί. Τον έχουν τρελάνει στις μηνύσεις. Και μου λέει: έχω 30 μηνύσεις, μου λέει προχθές που ήρθα στο σπίτι μου. Κάνε μου κι εσύ αμαλία, αν θέλεις. Λέει να γίνουν 31. Είναι με αναστολή έξω, δηλαδή. Ναι, με αναστολή. 28 μήνες έφαγε 20 Δεκεμβρίου. Τώρα. Πριν τα Χριστούγεννα τις έφαγε. 28 μήνες είναι με φυλακή. Η μητέρα σας πριν μπει στο χειρουργείο, τι σας έλεγε. Η μητέρα μου έκλαιγε και μου λέγε: παιδάκι μου, δεν θέλω να χειρουργηθώ, φοβάμαι. Μα τη λέω, αφού ο γιατρός μας λέει ότι πρέπει να χειρουργηθείς οπωσδήποτε, τι να κάνω, μαμά. Έκλαιγε εκείνη, έφευγε από το χειρουργείο, έκλαιγα και εγώ, τη χαιρέταγα και δεν την ξαναείδα. Και όπως είναι η αλήθεια. Όχι, όχι, τίποτα, καμία αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν να μην δίνετε σημασία σε αυτή την καταγγελία. Ας έχει γίνει καταγγελία. Καλά, είναι σοβαρή η καταγγελία της κυρίας. Ας έκανε σοβαρή καταγγελία, κυρία. Πώς είναι δυνατόν να χειρουργεί αυτός ο άνθρωπος με τέτοιο βαρημένο παρελθόν, κυρία Θανασάτου. Κύριε Θανασάτου. Επειδή έχουμε δουλειά, παιδιά. Ο κύριος Κοκκινόπουλος που βρίσκεται. Έχω ασχοληθεί με την κυρία, τα ξέρει η κυρία, τα μιλήσαμε. Ο κύριος Κοκκινόπουλος που βρίσκεται. Δεν ξέρω. Είναι δικιά του η υπόθεση του, τι είπε και τι εξέτασε. Γράφει σε χαρτί. Εδώ εσείς τον κύριο Κοκκινόπουλο το ξέρετε. Τι άνθρωπος είναι. Αυτό δεν μπορώ να κάνω σχόλια για κανένα συνάδελφο. Σας έχει απασχολήσει παλιότερα με κάποιες πράξεις. Είσαστε μαζί με την κυρία Θανασάτου. Είστε συγγενείς. Όχι. Τι είσαστε. Θα ήθελα να ρωτήσω. Δημοσιογράφος. Δεν μπορώ να δώσω σχόλια. Δημοσιογράφος. Μα δεν θέλω να δίνω σχόλια. Με συγχωρείτε γιατί έχετε μαγνητόφωνο ήδη και μαγνητοφωνείτε. Να σας πω κάτι. Δεν θέλω να πω τίποτα. Κάτι, είπε, έκανε μια δεν κάνω σχόλια για συναδέλφους και απαντήσεις παίρνετε δημοσιογράφοι από το γραφείο του Προέδρου. Έκανε μια σοβαρή καταγγελία, κυρία Θανασάτου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνει όσες καταγγελίες θέλει. Ότι έσκησε. Να διερευνήσει η δικαιοσύνη ό,τι θέλει. Έσκησε τον ασθενή με μια ανιστέρη. Συμβαίνουν αυτά. Σας έχει απασχολήσει. Δεν θα απαντήσω άλλο. Έχει ψυχολογικά προβλήματα ο κύριος. Αυτά δεν τα ξέρω. Δεν ασχολούμαι. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε όμως. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Κατάλαβες. Γιατί εγώ εργάζομαι εδώ. Είναι η δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρουν. Τα ξέρω. Δεν ήρθα καθόλου δηλαδή. Αν ήρθε μετά που έφυγε εγώ, ήμουν 3 ώρες στο Υπουργείο, δεν ήρθε. Συνήθως δεν έρχεται εδώ κάθε μέρα. Σήμερα γιατί δεν ήρθε. Ήρθε ο κύριος ιατροδικαστής σήμερα. Και εσύ μπορεί να είστε βαρημένο παρελθόν και να είστε δημοσιογράφος. Πού το ξέρω. Αυτά που λέει η κυρία Θανασάτου εδώ έγιναν.
Με την κυρία Αθανασάκου τα έχουμε μιλήσει. Έγιναν αυτά που είπε η κυρία Αθανασάκου. Τα έκανε ο κύριος Κοκκινόπουλος. Τι έκανε ο κύριος Κοκκινόπουλος. Συγχωρείτε, ο κύριος Κοκκινόπουλος είχε ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε. Μιλάει ότι έκοβε τα πόδια. Απίστευτη, κύριε μου, αυτά δεν λέτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, τα πάμε το πρωί. Ναι, ότι είναι και στα δικαστήρια, τον έχουμε στα δικαστήρια. Έχει δικαστεί 26 μήνες. Η πάθηση της αρωτής είναι. Ναι. Ότι δεν μου λέτε έτσι. Κάτι άλλο, κύριε Βαβογιάννη μου. Και εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό που της έχει χαράξει την πατούσα, έφερα γιατρό και την είδε. Και τώρα φέρνω γιατροδικαστή σήμερα, ο οποίος θα το ελέξει, έρχεται εσείς τώρα. Εσείς να κάνετε ό,τι νομίζετε εσείς, κατά την κρίση σας. Και με εσάς είναι στα δικαστήρια δηλαδή. Ορίστε. Και με εσάς είναι στα δικαστήρια. Έλεξε για εμάς το θέμα στο πρωτόκολλο. Καταδικάστηκε. Τώρα πάει εφετείο βέβαια αυτό. Και έχει 28 μήνες φάει φυλακή. 26 μήνες. Για ποιο λόγο είχε κατηγορηθεί. Ναι, για ποιο λόγο καταδικάστηκε. Για ποιο λόγο καταδικάστηκε. Γιατί είχε κατηγορηθεί για πολλά. Τα οποία παραγράφησαν σιγά σιγά. Για φόνο εξαμελίας εγώ έμαθα. Όχι, δεν είναι φόνο εξαμελίας. Έτσι έμαθα, δεν ξέρω. Είναι δολοδοκία, είναι ξέχασε ένα μπουρδοκάκι μέσα σε ένα ασθενή. Ναι. Και το άλλο τι ήταν. Με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν στο σπίτι ότι αν ξανακάνει φασαρίες συντατικές θα σκοτώσουμε. Δεν μου λένε ποιος είναι. Αλλά αυτό γίνεται, αυτό θα κάνει. Αυτό θα κάνει. Αυτό οι άνθρωποι του. Το κάνει αυτός. Αυτό γίνεται. Γίνεται παράδειγμα. Εγώ τον έχω ηχογραφήσει. Είναι και βλάξ. Το άφησε στο. Ναι, ναι, είναι. Το τηλεφωνικό του αυτόματο. Είναι ψυχοπαθής, μου είπανε. Μωρή κουφαλά. Θα λέω γιατί φαίνεται ποιος είναι. Δηλαδή, αν το πάει στα δικαστήρια, καταλαβαίνει ποιος είναι. Μωρή κουφαλά. Φασίστα, θα πεθάνει. Εσάς. Είναι αλήθεια ότι είναι ψυχοπαθής και τα λοιπά. Η ανάκριση που είχε γίνει τώρα από τον ανακριτή, τον γιατρό που έγινε ένορκος διοικητική εξέτασης, τον έβγαλε, δεν είναι με τα καλά. Και χειρουργεί τη μάνα μου και όλο το κόσμο. Σε συνεχεία αυτός με διάφορα μέσα, κατόρθωση. Έχει πάρει τον αδελφό μου από εκεί τώρα και τον πλευρίζει. Κατόρθωση, ναι, έτσι κάνει. Θα τον σκοτώσω. Άμα ο άλλος, μια κυρία είναι, μια γιατρένα, ας αυτό το πλέον να πατεβείτε μας, αλλά δεν είναι φοβερή κατάσταση. Τι της έχει κάνει. Δεν μου λες, βοήθησε. Και ανακάλεσε μια μήνυση που του είχε κάνει η γιατρίνα. Και αφού την ανακάλεσε για να μπει στο εσύ, ανακάλεσε τη μήνυση η γιατρίνα. Γιατί είναι ήδη σε κατάσταση. Καταδίκη, βαριά καταδίκαση. 26 μήνα. Υπό αυτή την έννοια, εγώ όταν μου τα είπατε ποτέ στο βάρο που πήρατε, έφερε σε φασίλη. Δεν σα είπα πρώτη φορά να ακούω. Δηλαδή δεν ασχολήθηκα με τον εσύ, ούτε υπήρχε μια καταγγελία από κάποιον μέσα να ακούσουν. Οπότε θα μου το λένε, εγώ είμαι και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Ναι. Αν το κατήγγειλε εμένα, θα υπήρχε άλλη διαδικασία εκ μέρους του. Ναι. Αλλά δεν μου είχε πει κανένας τίποτα μέσα στη μονάδα. Και το μάθατε από μένα. Από εσά, ναι. Σα το είπα και την ώρα εκεί. Και τα κρύβουν. Μέχρι τα συνέβαλα. Τέτοια πράγματα γίνανε και δεν τα ξέρω να μην. Σε άλλους τα έχει κάνει όμως. Συνέχεια. Συνέχεια εδώ μέσα του βγάζει έναν. Δεν νιώθει να χειρουργήσει. Ψυχοπαθή. Εντάξει, αυτό είναι κουβέντες μεγάλες, γιατί αυτό δεν αποδεικνύουν τα πράγματα. Ναι, το ξέρω, ιατρική είναι. Κινδυνεύει να σα μιλήσει για σκοπαδίες. Δεν πάει να μου μιλήσει. Από την εμπειρία σας εδώ, δεν. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι ικανός να χειρουργήσει άτομα. Τα έχω πει αυτό και τα έχω γράψει αυτά. Είναι γραμμένα σε ανακρίσεις όλα που γίνανε. Τα έχετε αναφέρει δηλαδή και τι έγινε από τότε που τα έχετε αναφέρει. Τίποτα δεν έγινε. Πανεγράψαν τα αδικήματα και μείναν τρία αδικήματα ψηλά. Στο πρώτο και 26 μήνες. Ο εισαγγελέας είχε 6 χρόνια βέβαια και συμπλήσει να κάνουν. Ναι, τον έχουν μηνύσει όμως, αυτά θέλω. Δεν έχω ασχοληθεί με τους ανάγκες του νόμου. Ήταν σφάλματα κατά την εκτέλεση του ιατρικού καθήκοντος ή αμέλεια πειθαρχικού τύπου. Όχι, ήταν σφάλματα κατά την εκτέλεση. Το ένα ήταν ξέχασε ένα μπουλντογκάκι μέσα σε στεφανιό πάνω. Μια λαβίδα μέσα σε ένα ασθενή στο στεφανιό μέσα. Το άλλο ήταν δωροδοκία και το τρίτο δεν θυμάμαι τι ήταν. Εδώ κινήθησαν 30 μάρτυρες κατηγορίες εναντίον και δεν λύγησε κανένα στην γέννηση του. Όλοι ήταν μαχαίοι, όλοι. Ο κ. Κοκκινόπουλος είναι γιατρός του Ιπποκρατίου από πολλά χρόνια. Ξέρω, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, ότι είχε δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον κ. Κοκκινόπουλο, το οποίο όμως ελήθη, από όσο γνωρίζω, δικαστικά, και ο κ. Κοκκινόπουλος νομίμως αυτή τη στιγμή ξαναχειρουργεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Είχε σταματήσει δηλαδή να ασκεί το επάγγελμα του ιατρού για κάποιο διάστημα. Δεν μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα. Νομίζω ότι μέχρι την εκδίκαση κάποια διακοπή της εργασίας του Ιπποκράτειου υπήρξε. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, γιατί δεν τις ξέρω. Η κατηγορία ποια ήταν τότε. Δεν την ξέρω καλά. Δεν την ξέρω καλά. Η κατηγορία του ήταν για φόνο εξαμελίας και έχει δικαστεί τώρα το Δεκέμβρη 28 μήνες. Έχω και χαρτιά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι οι κατηγορίες. Πιθανότατα είναι έτσι, δεν μπορώ να το επαληθεύσω ή να το διαψεύσω. Ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Κοκκινόπουλο, φυσικά υπήρχε. Έφτασε στην δικαστική
φάση του. Από εκεί και πέρα ο κ. Κοκκινόπουλος βέβαια τοποθετήθηκε και χειρουργεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο υπό την επίβλεψη πάντοτε των διευθυντών της κλινικής στην οποία βρίσκεται. Και όσο για το συγκεκριμένο περιστατικό που καταγγέλει η κυρία Αθανασάκου, πραγματικά πρώτον λυπάμαι για το ότι η μητέρα της δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά μετά το χειρουργείο. Δυστυχώς δεν είναι ο μόνος άρρωστος που μετά από μια βαριά χειρουργική επέμβαση δεν πηγαίνει καλά. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχει κάποια ευθύνη ή όχι ο κ. Κοκκινόπουλος. Σε εκείνο που θα παρακαλέσει τον κ. Αθανασάκου να κάνει την καταγγελία της επίσημα, ώστε να μπορέσει και η διοίκηση του νοσοκομείου να εξετάσει το θέμα και να προβεί σε όποια ενέργεια νομίσει σκόπιμη και αναγκαία. Καταρχήν, συλληπούμε ξανά την κ. Αθανασάκου, διότι έχει το πρόβλημα της βαριάς καταστάσεως που είναι η μητέρα της αυτή τη στιγμή.